Όπως είπα και προεκλογικά, το ζήτημα δεν είναι τα χρήματα, αλλά η σωστή, χρηστή και δίκαιη αξιοποίησή τους. Βέβαια, ο σεβασμός στα χρήματα και στον πλούτο του ελληνικού λαού είναι ένας αγώνας σκληρός και δύσκολος σε μια δημόσια διοίκηση την οποία εθίσαμε να λειτουργεί με αδιαφάνεια, με περατειακές πατάλες από τις προσλήψεις, τις μεταθέσεις, τις κομματικές επιτροπές μέχρι και τις προμήθειες στο δημόσιο. Και βέβαια η εκτεταμένη διαφθορά έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας. Γι' αυτό και η προσπάθεια μας χρειάζεται να είναι και επίμονη και θα είναι και επίπονη, αφού θα συγκρουστούμε με αντιλήψεις και πρακτικές βαθιά ριζωμένες στο ελληνικό κράτος και δυστυχώς και ευρύτερα στην κοινωνία. Έχουμε όμως σύμμαχο τον πολίτη που σήμερα κατανοεί την ανάγκη αυτών των ριζικών αλλαγών. Αρκεί να δει ότι αυτά τα παλεύουμε. Και για τον λόγο αυτό θέλω να δώσω μια συμβουλή. Δεν απολογούμαστε για τα προβλήματα των Υπουργείων μας, δεν κρύβουμε κάτω από το χαλί τα κακώς κείμενα, ούτε τα φορτώνουμε σε άλλους. Αλλά τα αναδεικνύουμε καθημερινά για να τα χτυπήσουμε και να δώσουμε λύσεις.